Είμαι. Καλησπέρα. Μάλιστα. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Πάρε κόκκινη. Επόμενη γραμμή. Ναι. Εγώ είμαι. Έλα φίλε, ναι. Έλα καρδιτσάρα. Έλα ρε. Εγώ στα γρήγορα τα είπαμε το πρωί, αλλά έχουμε καινούργιες εξελίξεις. Τι ήσουν στη Μαλαματίνα, έτσι το πρωί. Σε Μαλαματίνα δεν πρόλαβα να πάω, μας έπιασαν εξαπίνηση πέρα τα μάτια. Καλά σας κάνανε, καλά σας κάνανε. Καλά σας κάνανε, τι δουλειά έχει να πας εσύ εκεί. Κακός ο Κουρμπατσόφ, αλλά πιο κακή εδώ πέρα τα μάτια. Ένα λεπτό. Έχω ερώτηση. Δεν έχει δικαίωμα να μην κάνει απεργία ένας εργαζόμενος. Απαντάω με ερώτηση. Δεν έχει δικαίωμα να περιφρουρήσει την απεργία του απεργός. Εγώ που θέλω να σπάσω την απεργία και να δουλέψω. Εσύ για ποιο λόγο να με εμποδίζεις να μπορώ να δουλέψω. Γιατί στην ουσία μου κλέβεις το ψωμί και τη δουλειά και το μεροκάμα. Άρα λειτουργείς φασιστικά εναντίον μου. Όχι. Εγώ περιφρουρώ το συμφέρον το γενικότερο και ο άλλος. Ποιος συμφέρον. Είμαστε 100 εργαζόμενοι. Κάτσε. Και το μεροκάμα από το άλλο. Παραμύθι. Είμαστε 100 εργαζόμενοι. Κάτσε μισό. Είμαστε 100 εργαζόμενοι και να κάνουμε απεργία. Και είμαστε 20 που δεν γουστάρουμε να κάνουμε. Μας απαγορεύεται το δικαίωμα να δουλέψουμε. Ναι. Αυτό είναι φασισμός. Ναι. Είστε φασίστες. Αυτό είναι φασισμός. Η πλειοψηφία είπε ότι θα γίνει απεργία, θα γίνει απεργία μέχρι τέλους. Τι λέτε ρε. Εγώ λοιπόν θέλω να δουλέψω. Ναι. Φασισμός είναι αυτό που κάνεις. Όχι, δεν είναι φασισμός. Φασισμός είναι. Πώς δεν είναι φασισμός. Τι δρόμο να κλείσεις. Παλεύω και για σένα. Τι παλεύεις για μένα. Εγώ μπορεί να τα έχω πει να δουλέψω έτσι θέλω. Κακός, εσύ είσαι προβλητής από Κουρμπατσόφ όμως. Τι Κουρμπατσόφ, τι τσαμπουκά με πεις άμα δουλέψω ή όχι. Και εσύ ποιο είσαι πάμε πεις άμα θέλω να δουλέψω. Κάτσε ρε φίλε, δημοκρατία δεν είναι να θέλω να δουλέψω. Ναι, δημοκρατία είναι όταν όμως σου παίρνουν το μεροκάματο και το ψίχουλο από το τραπέζι σου, πρέπει να αμυνθείς. Ωραία, ερώτηση. Αυτός που κάνει απεργία βάζει το κεφάλι του στον τρουβά. Ναι, καλά. Θα τα κάνεις. Ωραία, αυτός που κάνει απεργία. Είναι επίγραφη δημοκρατία είναι αυτό που λες τώρα. Αυτό είναι Μπραβιλίκη τώρα. Αυτό Μπραβιλίκη. Όχι, όχι. Τι όχι. Όχι, δεν είναι Μπραβιλίκη. Είναι ότι ο άλλος. Όχι, Μπραβιλίκη είναι αυτό που κάνεις. Προσλαμβάνει άλλους και τους βάλει να δουλέψουν με τα μάτια μας. Αυτό είναι το πραγματικό. Ένα λεπτό. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή η απεργία. Η δημοκρατία είναι η απόλυση, δεν είναι η απεργία. Ένα λεπτό. Γιατί κάνουν απεργία. Ποια είναι τα αιτήματα. Γιατί απόλυσαν 15-20 άτομα χωρίς πρόσχημα και ενώ είχαν υποσχεθεί. Εμένα με απολύσαν από 50 δουλειές. Δεν είναι δεκάζα με υπερασπιστή, δεν κατάλαβα. Ναι, εσύ όμως δεν ήθελες καν την άδειά σου, λες, και ήθελες να κάνεις σύμβαση μόνος, ατομική, όταν υπάρχει συλλογική σύμβαση. Δηλαδή, εμένα που με διώξαν από δουλειές, ήρθαν έξω τα μάτια μένα, ναι. Αυτό σου λέω, εσύ έκανες ατομική, προτίμησες την ατομική και σύμβαση. Και γιατί τους διώξαν. Γιατί, πώς το λένε, έβαλαν καθάριση, υποτίθεται ήταν σχεδόν υποπτώχευση, την πήρε καινούργιος επενδυτής και έπρεπε να περικόψει μισθούς στην ουσία, να κάνει εθελούσιες, να διώξει τους παλιούς, να πάρει καινούργιους με λιγότερα λεφτά και μεροκάματα και με λιγότερα δικαιώματα. Μάλιστα. Αυτό που γίνεται στον καπιταλισμό. Και γι' αυτό και για να το κλείσουμε ωραία, γι' αυτό και εμείς δεν γουστάραμε τον Κουρμπατσόφ, έναν προδότη, ο οποίος όχι μόνο έριξε το τείχος και τα λοιπά, τώρα τον γίνανε βάλει το μια τελευταία ερώτηση. Όλοι δεξί, όπως είπες. Συγγνώμη, μια ερώτηση τελευταία. Ναι. Τον είπατε ότι προδότη ή στην πορεία των ετών. Στην πορεία των ετών, γιατί όταν είσαι σε ένα κόμμα αρχηγός και λες ότι εγώ θέλω να αφήνω το σοσιαλισμό με καλές προθέσεις, έτσι ξεκίνησε, υποτίθεται, η περεστρόικα, δεν ξέραμε ότι αυτός ήταν τσατσάκι του Ρίγκαν. Αυτό αποδείχθηκε αργότερα. Και το είπε στην ουσία, κατάλαβες. Αυτό δεν μπορείς εξ αρχής να το πεις, να το πυροβολήσεις. Κάποιοι μπορεί να τις ακουλεύονταν και να έλεγαν ότι δεν τραβάει καλά αυτός. Και το έλεγαν από τότε. Μετά αποδείχθηκε και με τη διάλυση πραγματικά. Και ήταν και άλλοι πράκτορες μέσα. Δεν ήταν μόνο αυτός και προδότες. Συμβαίνουν αυτά στην ιστορία, δυστυχώς. Λοιπόν, και για να τελειώσω, πατριωτισμός, επειδή είναι το δίκαιο του λαού, το έχω ξαναπεί, Άρης Βελουθιώτης. Πριν μερικές μέρες είχε την εντός αγωγικών επέτειο της αυτοκτονίας του κτλ. Έλεγε το εξής: το κεφάλαιο είναι αυτό που δεν έχει πατρίδα. Εμείς είμαστε αυτοί που πραγματικά έχουμε αυτός που έχει πατρίδα είναι ο λαός και
η εργατική τάξη και τα πεζούλια και την μικροδιοκτησία που έχει, εμείς την υπερασπιζόμαστε. Αυτό έλεγε. Επομένως, γι' αυτό πολεμάμε, γι' αυτό πάμε και στο στρατό, γι' αυτό θα δώσουμε και τους δύο μας. Ασχέτως, ούτε θεοί, ούτε αυθέντες. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα. Πες καλησπέρα. Ρε την τηλεφωνία. Γραμμή, ναι. Ρε αυτή η Ελλάδα τηλεφωνία έχει, ρε. Ρε έχουμε τηλεφωνία, ρε. Τι βράμα είναι αυτό, ρε, κάθε μέρα. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας.